Πιστεύετε ότι η Τουρκία και ο Ταγί Περντογάν αναμένεται να αντιδράσει σε αυτή την ανακοίνωση από την κοινοπραξία της Total και της ΕΝΗ για το οικόπεδο 6, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο αυτό οικόπεδο, μέρος του οποίου αμφισβητεί η Τουρκία? Ο κύριος Τζούμης, μια και είναι στην παρέα μας, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το «Σε τροχιά σύγκρουσης». Ναι. Νομίζω ότι καθρεφτίζει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εδώ και καιρό με την Τουρκία. Ναι. Και όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και της Κύπρου και όσο αυτά έχουν και ένα ουσιαστικό αντικείμενο, έχουν δηλαδή ουσιαστικό περιεχόμενο, η αντίδραση του Ερντογάν εκτιμώ ότι θα γίνεται πιο έντονη. Δηλαδή, το ότι βρίσκονται αυτά τα κοιτάσματα στην Κύπρο και γενικώς ότι υπάρχουν κοιτάσματα σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, είτε ελλαδικές είτε κυπριακές, αυτό ενισχύει τη συνεργασία των χωρών μας με τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου πλην Τουρκίας. Και λέω πλην Τουρκίας γιατί η ίδια η Τουρκία έχει επιλέξει να είναι αντίθετη. Άρα ενισχύεται αυτή τη στιγμή και η πιθανότητα υλοποίησης του EastMed, διότι για να γίνει ένας αγωγός πρέπει να γεμίσει με φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν γίνει ο EastMed ο ίδιος, ενισχύεται οι πιθανότητες συνεργασίας της Ελλάδας, της Κύπρου με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και γενικά τις άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό εκνευρίζει την Τουρκία. Η Τουρκία έχει μία άποψη ότι οποιοδήποτε ενεργειακό σχέδιο διεξάγεται, γίνεται, διεκπεραιώνεται στη Μεσόγειο θα πρέπει να έχει τη συμμετοχή της. Μία παράλογη άποψη βέβαια. Μιλάμε για μία προσπάθεια πειρατείας. Αλλά όσο εμείς προχωρούμε τα σχέδια αυτά και ειδικά όσο βρίσκονται κοιτάσματα, τόσο πιο πολύ θα εκνευρίσει το Τούρκος Πρόεδρος, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνει ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δυσκολεύεται. Και να πω και αυτό. Ναι. Συμμάχους έχεις ισχυρούς όταν έχεις και κάποιο οικονομικό αντικείμενο. Πολλές φορές μιλάμε για τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις που έχει η Τουρκία με κάποια άλλα κράτη, όπως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έρχεσαι εσύ και συνεργάζεσαι με κράτη της περιοχής και έχεις ένα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, αυτό είναι μια πολύ καλή ασπίδα, δηλαδή το κοινό συμφέρον σου ναι. με ξένες εταιρείες, μάλιστα. έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να τροφοδοτήσει την... Έχει δίκιο ο κύριος Τζούμης. Δεν είχαμε την αντίδραση της Ευρώπης που θέλαμε, αλλά αυτό που τώρα μπορεί να τροφοδοτήσει την αντίδραση είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο πια οικονομικό αντικείμενο εκεί. Δηλαδή, φαίνεται ότι τα κοιτάσματα της Κύπρου που συσσωρεύονται είναι σημαντικής αξίας και οι εταιρείες τώρα έχουν ένα μπροστά τους αντικείμενο να υπερασπιστούν αφενός αφετέρου. Εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι μετά το Ουκρανικό η Ευρώπη είναι διαφορετική. Βλέπουμε πως η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει και αλλάζει τη στάση της στο πώς αντιλαμβάνεται πια τις περιφερειακές γεωπολιτικές προκλήσεις. Ναι, δεν έχει σταθεί η Ευρώπη μέχρι σήμερα στο πλευρό της Κύπρου, της Κύπρος όφιλε. Οι κυρώσεις του 19 ήταν, συγγνώμη, αστείες. Ναι. Δηλαδή ήταν οι κυρώσεις για δύο μεσαία στελέχη της, της εταιρείας πετρελοειδών της τουρκικής. Τίποτα. Και τη στάση των Αμερικανών, κύριε Δεσποτόπουλο, να δούμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε ότι σήμερα είναι αλλιώς όμως η κατάσταση. Είναι αλλιώς η κατάσταση, έχετε δίκιο. Και οι Αμερικανοί να δούμε τι στάση θα κρατήσουν, διότι ο Ταγί Περντογάν τα έβαλε χθες και με τους Αμερικανούς επί της ουσίας, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι έχει πολλές Αμερικανικές βάσεις στην ελληνική επικράτεια. Κάθε οι Αμερικανοί από την αρχή νομίζω έχουν δείξει έναν δρόμο συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Να θυμηθούμε ότι ξεκίνησαν όλα αυτά με μια τριμερή των χωρών αυτών, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν η απαρχή. Βεβαίως, ήταν η απαρχή πια να έχουμε αυτές τις πολυμερείς συνεργασίες τις δικές μας στην περιοχή. Επομένως, η δήλωση του Ταγί Περντογάν. Η δήλωση του Ταγί Περντογάν ότι που κατηγορεί την Ελλάδα που έχει αμερικανικές βάσεις, ο Ταγί Περντογάν δεν συνεχίζει ένα ανοιχτό μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς είναι οξύμορο η Τουρκία, η οποία έχει βάσεις με πυρηνικά όπλα των Αμερικανών και είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ, να ενοχλείται από συμμαχικές βάσεις στην Ελλάδα. Ξέρετε, η Τουρκία ενοχλείται διότι βλέπει ότι έχει αναβαθμιστεί ο ενεργειακός μας ρόλος μέσα από τη συνεργασία μας με τους Αμερικανούς με αντικείμενο το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Αφενός, αφετέρου καταλαβαίνει ότι την δική της πολιτική θέση στην περιοχή, που ήταν για χρόνια, να το πούμε ανοιχτά, το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, τώρα φαίνεται ότι το ρόλο αυτό έχει αρχίσει και τον απολαμβάνει η Ελλάδα. Και αυτό δεν γίνεται διότι είμαστε εμείς όμορφοι ή γιατί μας αγαπούν οι Αμερικανοί, γίνεται γιατί χτίζουμε κοινά συμφέροντα. Η Τουρκία έχει επιλέξει να έχει μια αμφιταλαντευόμενη πολιτική έναντι της Δύσης, έναντι του ΝΑΤΟ. Προσπαθεί και να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά να έχει και καλές σχέσεις με τη Ρωσία, με το Ιράν και με άλλους παίχτες της περιοχής. Και αυτό την έχει φέρει σε σύγκρουση με τη Δύση. Εάν εμείς είχαμε τα χρήματα και θέλαμε να αγοράσουμε F-35 σήμερα, θα μπορούσαμε. Η Τουρκία αγωνίζεται εδώ και πόσο καιρό για να αποκτήσει F-16 και θα τα αναβαθμίσει, εγώ πιστεύω, κάποια στιγμή και θα τα αποκτήσει, αλλά σκεφτείτε ότι θα βρίσκεται μία γενιά πίσω σε αεροσκάφη. Αυτό είναι δηλωτικό των κακών σχέσεων των Αμερικανών με την Τουρκία σήμερα. Εάν γίνει κάτι με την Τουρκία, τις πρώτες μία-δύ μέρες, πιστεύω θα συμφωνήσει ο κ. Τζουμής, είναι τι θα κάνουμε εμείς. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι κρατάμε πολύ υψηλά την αποτρεπτική μας δύναμη.